Το ανάδειξε το βιβλίο έχει τη χαρά και την τιμή να έχει καλεσμένη την κυρία Σμαραγδή Μητροπούλου. Μία πολύ αξιόλογη συγγραφέα, η οποία έχει λάβει βραβεία, διακρίσεις. Έχει έρθει λοιπόν για την Κυρά του Κάστρου, από τις εκδόσεις Συμπατικές Διαδρομές. Ένα βιβλίο το οποίο έχει λάβει το βραβείο λογοτεχνίας του φανταστικού, Larry Niven. Έχει γράψει όμως και άλλα 6 βιβλία, στα οποία θα κάνουμε αναφορά και στη συνέχεια. Η κυρία Μητροπούλου λοιπόν έχει ένα πλούσιο ποιοτικό πεζογραφικό έργο. Πολλά από τα βιβλία τα οποία έχει γράψει έχουν γίνει best-seller σε 8 χώρες και στην Ελλάδα φυσικά. Έχει σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία στην Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία. Φύτευσε δε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς να πάψει την πεζογραφία και την πίεση. Και τώρα ακόμη συνεχίζει και είναι εκπαιδευτικός. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά και ευλογημένη, με κάθε καλό. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και να μιλήσω για ένα βιβλίο που αγαπώ ιδιαίτερα, την Κυρά του Κάστρου, γιατί αυτό το βιβλίο γράφτηκε πρώτα με την καρδιά και μετά με τη γραφίδα. Ο πόλεμος ξεριζώνει βία την Ελλάδα από τον τόπο της, στερώντας της ό,τι πολυτιμότερο έχει. Την οδηγεί αιχμάλωτη στα παλάτια της Αιγύπτου. Εκεί θα γνωρίσει τη λάμψη, τον πλούτο, αλλά και τη μοναξιά, το αδιέξοδο, την απώλεια. Η Μόνα, ο Φουάντ, η Αϊσέ, ο Λέοντας, ο Ιμπραήμ, εμπλέκονται σε ένα παιχνίδι δύναμης, υπεροχής, αγώνα ενάντια στη μοίρα. Αυτό. Και η αγάπη, η φιλία, ο έρωτας, μια μουσική με ήχους διαφορετικούς, με η μελωδία το ίδιο αγγίζει. Η ανάγνωση λοιπόν αυτή φέρνει στο νου καταρχήν μελωδίες Ανατολής και έτσι το αλεξανδρινό αυτό παραμύθι μας κάνει να θέλουμε να το τελειώσουμε άμεσα. Συμφωνούμε σε αυτό? Και βέβαια συμφωνούμε. Είναι το παραμύθι μιας ζωής. Η ελπίδα, η κεντρική ροήδα, η Κυρά του Κάστρου, όπως τη λέμε εδώ, είναι μια γυναίκα δοτική, μια γυναίκα που της αρέσει να δίνει. Πολλές φορές λοιπόν συγκεντρώνει τα παιδιά στην αυλή του σπιτιού της, τους δίνει καλούδια και τους λέει παραμύθια. Όμως εδώ το παραμύθι αυτό του Αλεξανδρινό είναι κάτι το διαφορετικό. Είναι το παραμύθι της δικής της ζωής. Μια ζωής πολυκύμαντης. Η ίδια λέει ότι η ζωή της μοιάζει με τη θάλασσα. Άλλοτε ήρεμη και άλλοτε φουρτουνιασμένη. Ο πόλεμος θα παίξει καταλυτικό ρόλο στη ζωή της. Βρισκόμαστε στο 1824-1825. Ο Μπρέιν Πασάς έχει έλθει στην Ελλάδα να καταπνίξει την Επανάσταση. Βρισκόμαστε στη Μεθόνη Μεσσηνίας. Μεθόνη Μεσσηνίας είναι ο τόπος που μεγάλωσα. Γι' αυτό λέω αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο με την καρδιά. Ο Ιμπραήμ Πασάς λοιπόν θέλησε να κάνει τη Μεθόνη ορμητήριό του για να υποχρεώσει τον υπόλοιπο Μοριά να προσκυνήσει, να καταπνίξει την Επανάσταση. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα ξεριζώσει την ελπίδα από τον τόπο της και θα τη στείλει δώρο σκλάβα στο φίλο του, τον Φουάντ Πασά, στην Αλεξάνδρεια. Και από εκεί ξεκινά το αλεξανδρινό παραμύθι. Η ελπίδα θα γνωρίσει εκεί και τη λάμψη και τον πλούτο. Μπορεί όμως ο πλούτος και η λάμψη να γιατρέψουν μια πονεμένη ψυχή? Δεν το νομίζω. Και η ψυχή της ελπίδας, της Μόνα, όπως την ονομάζει ο Φουάντ, γιατί Μόνα στα αραβικά σημαίνει ελπίδα, η ψυχή της πια έχει κλείσει. Ας μιλήσουμε λίγο για τους ήρωες αυτούς, τη Μόνα, το Φουάντ, την Αϊσέ, το Λέοντα, τον Ιμπραήμ, οι οποίοι εμπλέκονται σε ένα παιχνίδι δύναμης υπεροχής ενάντια στη μοίρα. Τι λέμε τότε λοιπόν για την αγάπη, τη φιλία και τον έρωτα? Ο Φουάντ, ο Πασάς, ο άρχοντας, ερωτεύεται τη Μόνα παράφορα. Άλλωστε, Μόνα σημαίνει ελπίδα στα αραβικά, αυτός της έδωσε το όνομα Μόνα. Της παρέχει τα πάντα, όμως για να έχει αξία ο έρωτας θα πρέπει να είναι αμοιβαίος. Η Μόνα ζει μαζί του, αλλά θα λέγαμε ότι απλά έχει συνηθίσει την παρουσία του δίπλα της. Δηλαδή έχει αποφασίσει από τα 16 χρόνια και μετά που βρέθηκε αιχμάλωτη στο παλάτι αυτού του ανθρώπου, πήρε απόφαση ότι η καρδιά της πλέον είχε κλείσει. Ο Φουάντ της παρέχει τα πάντα, όπως εκείνος τουλάχιστον θεωρεί, πλούτο, κάθε άνεση, τον τίτλο της πριγκίπισσας, αλλά για τη Μόνα αυτά είναι ένα χρυσό κλουβί.
Μια καρδιά για να είναι ευτυχισμένη πρέπει να νιώθει ελεύθερη. Και η μόνο δεν νομίζω ότι νιώθει ελεύθερη. Στο πολύ βάθος της ψυχής της. Η Αϊσέ τώρα, η Αϊσέ ήταν στην προσωπική υπηρεσία της Μόνα και με τον τρόπο της έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη της κοπέλας και ως την τελευταία στιγμή, ως το τέλος, θα παραμείνει ο μοναδικός δικός της άνθρωπος. Με όλη τη σημασία του όρου. Ξέρετε, στη ζωή μας λέμε ότι αυτός είναι δικός μου άνθρωπος, αυτός είναι δικός μου άνθρωπος, αλλά πολλές φορές το λέμε για να το λέμε. Η Αϊσέ ήταν πραγματικά ένας οικείος άνθρωπος για τη Μόνα. Ο Λέοντας τώρα. Ο Λέοντας είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μιλήσει μέσα στην καρδιά της Μόνα. Η Μόνα είπαμε ότι είχε ξεχάσει τι θα πει έρωτας. Πραγματικός έρωτας. Τρελός έρωτας. Ο έρωτας εκείνος που σε κάνει να θέλεις να κάνεις την οποιαδήποτε τρέλα. Ένας έρωτος ο οποίος δεν μπορεί να εξηγηθεί με τη λογική. Ο Ιμπραήμ τώρα, τι να πρωτοπούμε για τον Ιμπραήμ. Από την ιστορία, την επίσημη ιστορία, τον ξέρουμε ως έναν ατρόμητο πολεμιστή, βάναυσο, αδιστακτό, που αιματοκύλησε το Μοριά. Ωστόσο εδώ θα δούμε και τη δική του ανθρώπινη διάσταση. Ποια είναι αυτή? Σας αφήνω να το ανακαλύψετε στο βιβλίο. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τη μία έχουμε το παιχνίδι της δύναμης και της υπεροχής και του αγώνα ενάντια στη μοίρα. Άλλο αν η μοίρα βέβαια κατευθύνει τελικά πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Και από την άλλη έχουμε την αγάπη, τη φιλία και τον έρωτα. Είναι σαν να ακούμε μια μουσική με διαφορετικούς ήχους. Αλλά η μελογκηδία μας αγγίζει όλους το ίδιο. Αυτό είναι λοιπόν η Κυρά του Κάστρου. Ένα αλεξανδρινό παραμύθι, ένα αληθινό παραμύθι. Άλλωστε η ίδια έλεγε ότι το ωραιότερο παραμύθι είναι η ίδια η ζωή. Και μια μουσική. Διαφορετική ήχη, ίδια η μελωδία στις καρδιές των ανθρώπων. Πώς κρίνετε την ανάμεσα σε δύο άνδρες κρυφή ζωή της και πώς καταφέρει να κοιτάξει τελικά μπροστά της και μόνο? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Πολλές φορές η ίδια η ζωή μας τραβάει από το μανίκι, οι συνθήκες της ζωής και μας λέει πήγαινε παρακάτω. Αν δεν κοιτάξεις μπροστά, αν δεν πας παρακάτω, τότε μπορεί και να πεθάνει η ψυχή σου, να πεθάνει η καρδιά σου και στο τέλος να πεθάνει και το σώμα σου. Απ' τη μια πλευρά λοιπόν βλέπουμε το ίδιο πρόσωπο ως Μόνα και ως Ελπίδα. Η Μόνα είναι κοντά στο Φουάντ. Είναι η πριγκίπισσα, είναι η αρχόντισσα, είναι η κυρά. Είναι όμως μια γυναίκα με την ψυχή κλειδωμένη και παγωμένη. Κοντά στο Λέοντα ανακαλύπτει ξανά το ανέμελο κορίτσι το οποίο περίμενε τον έρωτα. Βιώνει τον έρωτα. Αλλά έρχεται η ώρα που θα πληρώσουν βαρύ τίμημα. Ποιο τίμημα? Στις σελίδες του βιβλίου. Ο λαογράφος Νίκος Πολίτης, ονομαζόμενος Νικολή στο διήγημα, μαθαίνοντας κάποια στιγμή από ένα σημείωμα το θάνατό της, βγάζει το παλιό σημειωματάριό του από το γραφείο της και με δάκρυα στα μάτια αρχίζει να γράφει την ιστορία της. Θες να το σχολιάσεις? Και βέβαια. Ο Νικόλαος Πολίτης, ξέρουμε όλοι ότι υπήρξε ένας σημαντικός λαογράφος, ο οποίος ασχολήθηκε με τη διάσωση και διάδοση του λαϊκού μας πολιτισμού. Δημοτικά τραγούδια, θρύλοι, παραμύθια. Αυτό όμως το παραμύθι που έχει στα χέρια του είναι ένα παραμύθι πραγματικό. Ας μην ξεχνάμε ότι η Κυρά του Κάστρου ήταν ένας άνθρωπος καλός, ένας άνθρωπος δοτικός, αλλά και ένας άνθρωπος κλειστός. Οι ντόπιοι δεν ξέρανε για αυτή πολλά πράγματα, γι' αυτό είχαν πλάσει και από μια ιστορία. Άλλοι τη λέγανε μαγεμένη βασιλοπούλα, άλλοι καλή μάγισσα. Και πιο λογική έλεγαν ότι ήταν ένας άνθρωπος μοναχικός, που γιατρεύει τη μοναξιά του με το να φροντίζει τους γύρω του ανθρώπους. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και σήμερα. Το να φροντίζεις τους άλλους πολλές φορές γλυκαίνει τη δική σου μοναξιά. Η Κυρά του Κάστρου λοιπόν, μάλιστα και το όνομά της είναι ξεχασμένο. Κάποια στιγμή θα πει στον Νικολή, ένας από τους ντόπιους, ότι στα νιάτα της την έλεγαν Ελπίδα, μόνο αυτό ξέρουμε. Αυτή η γυναίκα λοιπόν θα ξεκλειδώσει τα μυστικά της και θα ανοίξει την καρδιά της αυτό το νέο παιδί, τον Νικολή.
το μετέπειτα λαογράφο Νικόλαο Πολίτη. Κρατά λοιπόν στα χέρια του με σεβασμό ένα αληθινό παραμύθι, ο Νικόλαος Πολίτης, και είναι λογικό να αισθάνεται συγκινημένος. Αισθάνεται όμως και πόνο, γιατί έχει μάθει το θάνατο ενός ανθρώπου, τον οποίο ένιωσε δικό του άνθρωπο, άσχετα αν είχε να δει την κυρά του κάστρου πάνω από 20 χρόνια. Mm-hmm. Άλλωστε σε κάποιο σημείο του λέει ότι μόνο μετά το θάνατό μου μπορείς να χρησιμοποιήσεις το υλικό σου όπως εσύ θες. Όταν θα έρθει η ώρα θα σου στείλω εγώ γραφή και εκείνος της λέει μακάρι να αργήσει εκείνη η ώρα. Mm-hmm. Λογικό λοιπόν να είναι συγκινημένος και δακρυσμένος. Απ' τη μια του δίνεται η ευκαιρία να δώσει στον κόσμο, σε μας, ένα πραγματικό παραμύθι, ένα παραμύθι το οποίο είναι η ίδια η ζωή, αλλά και απ' την άλλη είναι δακρυσμένος γιατί έχασε ένα δικό του άνθρωπο. Να διαβάσουμε λοιπόν και ένα απόσπασμα. Το νεαρό κορίτσι μπήκε στο δωμάτιο διστακτικά. Ο Φουάντ Πασάς της έκνεψε να πλησιάσει. Υπάκουσε. Σιωπηλώς την παρατήρησε αρκετή ώρα. Όντως ήταν το πιο ωραίο δώρο που του είχε στείλει ο φίλος του Ιμπραήμ από το Μοριά. Αυτό το λουλούδι του παραδείσου είναι το δώρο μου για σένα, για τη φιλία και την αφοσίωσή σου, έλεγε στο γράμμα του. Όμορφη, πολύ όμορφη, μουρμούρισε. Η Ελπίδα τον κοίταξε φοβισμένη, χαμήλωσε τα μάτια. Εκείνος έπιασε το πηγούνι της και την ανάγκασε να σηκώσει το κεφάλι. Είσαι όμορφη, της ξανάπε. Τώρα πια θα είσαι δική μου. Με αργές κινήσεις χάιδεψε το λαιμό, τα χείλη της. Η Ελπίδα ανατρίχιασε στο άγγιγμά του και άρχισε να τρέμει. Είσαι το δώρο του Αλάχ στον δούλο του Τουρφουάντ, Μόνα. Η Ελπίδα του έριξε ένα ερωτηματικό βλέμμα. Αυτό είναι το όνομά σου, Ελπίδα. Μόνα σημαίνει Ελπίδα. Χτύπησε τα χέρια του. Αμέσως ήρθε ο αρχιπηρέτης του παλατιού του. Πήγαινε έτσι στα λουτρά. Να την κάνετε να λάμπει σαν πετράδι, διέταξε. Στα λουτρά την παρέλαβαν οι γυναίκες. Τη βοήθησαν να μπει σε μια μεγάλη στρογγυλή μπανιέρα με ζεστό νερό και άρχισαν να τρίβουν απαλά το σώμα τους με αρωματικά έλαια. Η Ελπίδα χαλάρωσε στα χέρια τους και έκλεισε τα μάτια της. Εκτός από την κυρά του Κάστρο όμως έχεις γράψει άλλα 6 βιβλία, μια σύντομη αναφορά για αυτά και κλείνουμε. Το πρώτο μου βιβλίο είναι θεατρικό και ονομάζεται «Πριν ο ήλιος δύσει». Δύο συλλογές διηγημάτων, «Μια στιγμή μια αιωνιότητα μονάχα και έχεις τη σιωπή», δύο ποιητικές συλλογές, «Μπαρσά το χορός της βροχής» και «Λέξεις καθρέφτες» και ένα μικρό αφήγημα σαν παλιό παραμύθι. Καθένα έχει τη δική του προσωπικότητα, το δικό του στίγμα, αλλά μπορώ να πω ότι η κυρά του Κάστρου είναι το πιο αγαπημένο μου. Ήταν η κυρία Σμαραγδή Μητροπούλου λοιπόν, με όλα τις τα πνευματικά παιδιά, την κυρία του Κάστρο από τις εκδόσεις Συμπατικές Διαδρομές και όλα τα υπόλοιπα στα οποία κάναμε αναφορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ τιμητική συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είναι καλό τάξιδι, αλλά και όλα τα υπόλοιπα φυσικά και τα επόμενα σας σχέδια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Thank you.
Ανάπτυξε το βιβλίο. Κοντά μας είναι η κυρία Αγγελική Μουρατίδου με τον Οδυσσέα, ταξιδευτής της ζωής, εκδόσεις Ιάμπληχος. Να πούμε λίγα λόγια για την κυρία Μουρατίδου, αφού σας καλησπερίσουμε και σας καλωσορίσουμε. Διακεκριμένη μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με μεταπτυχιακές σπουδές σε Actuarial Mathematics, Marketing, Διοίκηση Επιχειρήσεων, όπου έχει διακριθεί το 2007 με το τίτλο Best MBA Projects σε Business Transformation. Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και trainer με εξειδίκευση σε θέματα στρατηγικής, επιχειρησιακού σχεδιασμού και οργανωσιακής αλλαγής. Έχει λάβει πάρα πολύ ωραίες κριτικές, οι οποίες θα διαβάσουμε συνέχεια το βιβλίο αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει ο τίτλος του βιβλίου. Ποιος είναι ο Οδυσσέας, ο ταξιδευτής της ζωής? Ο Οδυσσέας είναι ένας ήρωας που θα έλεγε κανείς ότι δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ο ήρωας των παιδικών μας χρόνων, έτσι, που καταφέρνει να υπερνικήσει όλες τις δυσκολίες για να φτάσει στην Ιθάκη του. Είναι όμως μόνο αυτό? Η αλήθεια είναι ότι στην πορεία των αιώνων πολλοί διανοητές και συγγραφείς, καλλιτέχνες έχουν ασχοληθεί με αυτόν τον ήρωα. Έχει κάτι πολύ ανθρώπινο και προφανώς για αυτό το λόγο. Κυρίως έχει συνδεθεί με έννοιες όπως είναι η νοσταλγία της επιστροφής στην πατρίδα, ο πολυμήχανος τρόπος σκέψης, όλα αυτά. Εγώ κάνω μια λίγο διαφορετική προσέγγιση, περισσότερο φιλοσοφική, ψυχαναλυτική και ξεκινάω πάντα από την ετυμολογία των λέξεων. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή δεν κάνω μια διαισθητική προσέγγιση της Οδύσσειας. Έτσι. Δηλαδή, τι πραγματεύεται, πού στοχεύει το βιβλίο και ποιο είναι το βασικό ερώτημα που έρχεται να απαντήσεις όταν το διαβάζεις? Ναι, το ερώτημα είναι ένα απλό και βασανιστικό. Πώς θα συναντήσουμε την ευτυχία? Α, πολύ ωραία. Έτσι. Και για να γράψω αυτό το βιβλίο ξεκίνησα ανάποδα. Δηλαδή, αν η Ιθάκη είναι ο τόπος που είμαστε ευτυχισμένοι, έχουμε βρει το νόημα της ζωής μας, έτσι, ποιο θα είναι το ταξίδι? Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε εκεί πέρα. Και έτσι σε κάθε ένα από τους μύθους σταθμούς τον αφιερώνω σε ένα διαφορετικό θέμα. Έτσι. Σε ποιους απευθύνεται και αφορά, φαντάζομαι, μεγάλο μερίδιο πληθυσμού, έτσι είναι? Ναι, αν κρίνουμε από το ερώτημα, σίγουρα το κοινό είναι ευρύ, γιατί όλοι είμαστε ταξιδευτές της ζωής, είμαστε, όλοι θέλουμε να συναντήσουμε την ευτυχία, να δώσουμε νόημα στη ζωή μας. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, ναι, είναι ένα βιβλίο που αφορά όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, επαγγελμάτος ή ηλικίας. Πάντως είναι πρωτοπόρο το ότι ένας μαθηματικός, όπως εσύ, σου μιλάς στον ελληνικό, αποφασίζει να αποκωδικοποιήσει την Οδύσσεια. Ναι, ναι. Αυτό. Άρα πώς έγινε αυτό? Αυτό μου το λένε αρκετοί. Ναι, δεν ήθιστε η μαθηματική να είναι έτσι τόσο ευαισθητοποιημένη σε θέματα φιλοσοφίας, ψυχολογίας. Αλλά αν δούμε έτσι πέρα και λίγο κάτω από τις φαινομενικές διαφορές που έχουν και είναι πολλές, η μαθηματική με την ποιήση, με τον όμηρο και τη φιλοσοφία, έχουν όμως κάτι κοινό. Χρειάζεται και στις δύο περιπτώσεις, και στα μαθηματικά και στην ποιήση, να μπορέσεις να αποδικοποιήσεις τα σύμβολα, να τα ερμηνεύσεις για να δεις την ομορφιά τους. Έτσι, το τι κρύβεται πίσω από αυτά. Οπότε και για μένα κάθε μύθος ήταν και ένας γρίφος που έπρεπε να λύσω. Να πούμε λίγες σε κριτικές και μετά πάμε στο διάβασμα του αποσπάσματος. Ναι. Η Αναστασία Μπάστα, συγγραφέας, ποιήτρια, συνεργάτης Ομηρικής Ακαδημίας, μας λέει ότι το βιβλίο αυτό είναι το ταξίδι του Οδυσσέα μέσα από τα μάτια της συγγραφέως, αλλά είναι και το δικό μας ταξίδι, αυτό που είπαμε ότι ταυτιζόμαστε. Λοιπόν, ο καθένα μας μπορεί να ταυτιστεί με τον Οδυσσέα της. Οδηγεί τον αναγνώστη αβίαστα από το αδιέξοδο στην επιλογή μιας ζωής με περισσότερη ομορφιά και περισσότερη αλήθεια. Κάθε φορά που διαβάζει αυτό το βιβλίο θα ανακαλύπτει κάτι άλλο. Καμία λέξη δεν έχει τοποθετηθεί βιαστικά ή τυχαία. Κάθε πρόταση έχει τη δική της σημασία για το ταξίδι μας. Ένα σπονδυλωτό βιβλίο που κάθε κομμάτι του υπάρχει εκεί για κάποιο λόγο. Ενώ από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, μας λέει η αρχαιολόγος ιστορικός Δ.Ρ. Ελένη Ράπτη, αποτελεί ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στην ακαδημαϊκή προσέγγιση και το λυρισμό, τη φιλολογική ή ετυμολογική ανάλυση και ενός εγχειριδίου προσωπικής ανάπτυξης ή αυτοβελτίωσης. Είναι μια πραγματικά μοναδική προσέγγιση που δύσκολα μπορούμε να την εντάξουμε σε κάποιο συγκεκριμένο είδος ως ήθιστε. Είναι μια πραγματεία πολυεπίπεδη και πολυσχηδής, όπως άλλωστε η συγγραφέα είναι και ο Οδυσσέας της. Τους ευχαριστώ, πραγματικά. Για να μιλήσουμε λοιπόν, για να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα.
για να διαβάσουμε κάτι. Έχω διαλέξει ένα κομμάτι, είναι από το τρίτο κεφάλαιο, ρόλη, ταυτότητα και αυτοεικόνα, που είναι βασισμένο πάνω στο μύθο του Κύκλοπα. Επιδιώκουμε διακαώς να μας αναγνωρίσουν και να μας αγαπούν. Φτάνουμε να ξεπουλάμε την ψυχή και το μυαλό μας για να μπορέσουμε να είμαστε αρεστοί και αποδεκτοί. Όσο όμως πολύφημοι και να γίνουμε, όσο εξωτερική δύναμη και αν αποκτήσουμε, όσο ψηλά τείχη και αν φτιάξουμε για να προστατεύσουμε την εικόνα μας, δεν θα είναι ποτέ αρκετό. Αν δεν σπάσουμε τη βιτρίνα που προβάλλουμε στον κόσμο, αν δεν κάνουμε το βαθύ εσωτερικό έργο που απαιτείται, θα συνεχίσουμε να κρύβουμε το αληθινό μας πρόσωπο απομονωμένοι σε σκοτεινές πληγές. Δεν είναι εύκολο να δει κανείς τη ζωή με καινούρια μάτια. Πάντα το γνώριμο θα φαντάζει πιο ασφαλές. Θα απαιτηθεί λοιπόν να επενδύσουμε χρόνο και ενέργεια για να φωτίσουμε τα πρότυπα που υποσυνείδητα ακολουθούμε, να αποκτήσουμε επίγνωση των ρόλων που επιλέγουμε και κυρίως το γιατί. Θα απαιτηθεί να κατανοήσουμε την πολύφημη εικόνα μας, να διαχωρίσουμε το τι μας κάνει γνήσια ευτυχισμένους από τι απλώς αρεστούς ή επιτυχημένους. Θα απαιτηθεί να δώσουμε περισσότερη προσοχή στη ζωή μας, να μην την περπατήσουμε τυχαία. Θα απαιτηθεί να επανασυνδεθούμε με τα κομμάτια του εαυτού μας που κρατήσαμε καλά κρυμμένα, τα κομμάτια εκείνα που θα μας επιτρέψουν να αναδυθεί η βαθύτερη ουσία και ολότητά μας. Θα απαιτηθεί να γίνουμε πρώτα ο κανένας πριν γίνουμε ο ένας, ο αυθεντικός εαυτός μας. Θες λίγο να μας το αναλύσεις? Ναι, στο συγκεκριμένο απόσπασμα που όπως είναι από το τρίτο μύθο που μιλάω για τους ρόλους που έχουμε επιλέξει ή επηρεαστεί από το περιβάλλον μας και ταυτίζουμε την προσωπικότητά μας, την ταυτότητά μας με συγκεκριμένους ρόλους, που όμως κάποια στιγμή μπορεί να δούμε ότι αυτό το μπορεί να μας κάνει αρκετά ευτυχισμένους. Οπότε κάπως θα πρέπει να πάρουμε μια απόσταση, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να ξαναδούμε όλα τα κομμάτια μας για να ανασυνθέσουμε την προσωπικότητά μας. Θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε και μια άλλη εναλλακτική, έτσι, προκειμένου να οδηγηθούμε στην ευτυχία, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ο ρόλος και όλα τις απόστασεις που κρατούμε, ναι, το συγκεκριμένο γεγονός. Ναι. Να πάμε σε κάποιον άλλο τρόπο, έτσι, ναι, να δούμε, ναι, την ευτυχία, ναι, μας. Τι βρίσκουμε? Τι βρίσκουμε την ευτυχία μέσα από τον Οδυσσέα, λοιπόν? Αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι η ευτυχία δεν έρχεται άκουπα και δεν έρχεται τυχαία. Δηλαδή, και αν έρθει, δεν θα μείνει τυχαία. Δηλαδή, είναι στιγμές. Είναι στιγμές, αλλά... Και όχι μόνο, είναι και μια γενικότερη στάση ζωής για να μπορείς να είσαι ευτυχής. Οδυσσέας, ο ταξιδευτής της ζωής, εκδόσεις η Άμβληχος, Αγγελική Μωρατίδου, κοντά μας, με πάρα πολύ καλές κριτικές. Ευχόμαστε να είναι καλό τάξιδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να βρει ο καθένας μέσα από την Οδυσσία του την ευτυχία του, είτε με αυτόν τον τρόπο προτείνεις, είτε με κάποιον άλλο που ήταν να βρει. Ναι, έτσι κι αλλιώς είναι ένα βιβλίο ανοιχτό και όπως διάβασα και σε κάποια κριτική είναι σπονδυλωτό. Οπότε ο καθένας ανάλογα στη φάση ζωής που είναι διαβάζει το κομμάτι που έχει ανάγκη, έτσι, κάθε φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.